Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση της υπόθεσης για το μηχάνημα Παπίμη, το μηχάνημα των κεραυνών όπως έχει ονομαστεί, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μετά τους ισχυρισμούς του καθηγητή φυσικής του ΤΕΙ Πειραιά Παναγιώτη Παπά, πως αυτό λειτουργεί και στο ίδρυμα της πόλης. Με δηλώσεις του σε αθηναϊκό τηλεοπτικό σταθμό, ο κ. Παπάς ισχυρίστηκε πως το μηχάνημα αυτό, που μάλιστα υποστηρίζει ότι θεραπεύει τον καρκίνο, λειτουργεί μεταξύ άλλων και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και συγκεκριμένα στο εργαστήρι φυσιολογίας της ιατρικής σχολής. Από την πρώτη στιγμή, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, Ιωάννης Γεροθανάσης, ξεκίνησε έρευνα για το ζήτημα αυτό. Μάλιστα, σε δηλώσεις του κατέστησε σαφές πως στα δύο τμήματα που αυτό θα μπορούσε να λειτουργεί το συγκεκριμένο μηχάνημα, δηλαδή η ιατρική σχολή και το τμήμα φυσικής, αυτό δεν υπάρχει. Σύμφωνα με τον κύριο Γεροθανάση, οι πρόεδροι των δύο τμήματων διαβεβαίωσαν πως τέτοιο όργανο δεν λειτουργεί στους χώρους του Ιδρύματος, η διερεύνηση όμως του ζητήματος θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Και οι δύο πρόεδροι ήδη με έχουν ενημερώσει ότι από μια πρωταρχική διερεύνηση του θέματος, ο τέτοιο όργανο δεν υφίσταται. Βεβαίως, το θέμα διερευνάται περαιτέρω και ιδιαίτερα μάλιστα μετά το σχετικό δημοσίευμα για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει τέτοιο είδους όργανο. Αυτό το οποίο γνωρίζω όμως είναι ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής του ΤΕΙ υπήρξε υποψήφιος για θέση λέκτορα στο τμήμα φυσικής περίπου πριν 10 χρόνια και δεν εξελέγει. Την ίδια στιγμή, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μαθητές της τρίτης τάξης γυμνασίων της πόλης έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και να γνωρίσουν από κοντά τη δράση του. Σήμερα το πρωί το Πανεπιστήμιο επισκέφτηκαν μαθητές του 8ου, 6ου, Βελισάριου και του Γυμνασίου Ανατολής. Μάλιστα, είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με τον πρίτανη του Ιδρύματος για τις δράσεις και τη δομή του ΑΕΗ της πόλης. Σύμφωνα με τον κύριο Γεροθανάση, οι μέρες γνωριμίας αποτελούν μια σημαντική πρωτοβουλία που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν από κοντά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Εγώ νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία από την πλευρά του Πανεπιστημίου, πρωτοβουλία η οποία τίνει πλέον να γίνει θεσμός. Αυτό ίσως το οποίο θα πρέπει να διαφοροποιηθεί στο μέλλον είναι να διοργανώσουμε περισσότερες εκδηλώσεις από του να γίνει μια απλή επίσκεψη και συνέχεια παρουσίαση του Πανεπιστημίου, και θέλω να πιστεύω ότι η συνέχεια θα είναι με τη φοιτητική εβδομάδα, όπου επίσης θα προσκαλέσουμε και τους μαθητές για να δουν από κοντά τη φοιτητική ζωή μέσα στο Πανεπιστήμιο.